Βάλαμε ένα τίτλο στο νομοσχέδιο εχθές, «Ο θάνατος του εμποράκου», και είδαμε ότι πέρασε μέσα από τις ομιλίες, όσο υποκριτικές και αν ήταν, αρκετών εκπροσώπων των κομμάτων της πρωτοκρατίας και του κεφαλαίου, σε βαθμό που ρίγοι συγκίνησης μας άγγιξαν, ξεχνώντας ότι αυτή εδώ τη χώρα την έχουν κυβερνήσει οι δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει να διαχειριστεί για λογαριασμό του κεφαλαίου των πολυεθνικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εξουσία του. Όμως, επειδή ακούστηκαν πολλά εδώ μέσα, ακούσαμε και για το ΣΜΙΘ, ακούσαμε και γνωμικά, να σας διαβάσω ακριβώς ό,τι έγραψε ο Καρλ Μάρξ πριν από 175 χρόνια στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Και δεν το διαβάζω για να προβληματιστείτε, αλλά για να ξέρετε ότι το ΚΚΕ είναι εδώ, να παλεύει για την εργατική τάξη της χώρας μας, τους μικρούς αυτοαποσχολούμενους και τους βιοπαλλεστές αγρότες. Και θα είναι μέχρι τέλους. Η αστική τάξη αφαίρεσε το φωτοστέφανο από όλα τα ως τα τότε αξιοσέβαστα επαγγέλματα που τα αντίκριζαν με θρησκευτική ευλάβεια. Το γιατρό, το νομικό, το παπά, τον ποιητή, τον άνθρωπο της επιστήμης. Τους μετέτρεψε σε μισθωτούς εργάτες. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η φορολογική πολιτική του αστικού κράτους έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά. Ο στόχος της είναι διπλός. Κύριος στόχος είναι η φορολογική αναδιανομή. Στόχος της αστικής πολιτικής είναι να εντείνει την επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους και στα εργατικά λαϊκά στρώματα, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα, ώστε να διασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια για να στηρίξει το κράτος την καπιταλιστική ανάπτυξη, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών. Και δεν μπορεί αυτό διαχρονικά κανείς να το αμφισβητήσει. Παράλληλα, η φορολογία, η φορομπηκτική πολιτική δρά επικουρικά προς τους βασικούς στόχους της, που είναι η δραστική μείωση των μικρών αυτοαπασχολουμένων. Μάλιστα, η τεχνολογικά υποβοηθούμενη φορολογική επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους έχει ως αντικειμενικό αποτέλεσμα τη συρρήκνωσή τους. Και θυμηθείτε τα προαπαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμηθείτε τις εντολές του ΣΕΒ που όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου σήμερα υιοθετούν. Θυμηθείτε όλες τις παρακλήσεις του κεφαλαίου και των πολυεθνικών προς τα κόμματα που διαχειρίζονται την εξουσία τους μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να χτυπηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να μειωθούν, να συρρυκνωθούν. Όλοι αυτοί λοιπόν βάζουν τα δικά τους προαπαιτούμενα. Και όποιο παραμύθι και να μας πουλάει σήμερα η κυβέρνηση, είτε μέσω του Υπουργού, είτε μέσω των Υφυπουργών, είτε και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι θα φροντίσει για την παιδεία, την υγεία και την ασφάλιση, δεν μας αναφέρει όμως ότι το παραμύθι της έχει δράκο. Και ο δράκος τι λέει? Θα φτιάξετε δρόμους, θα φτιάξετε υποδομές, λιμάνια, αλλά δεν θα είναι για το λαό μας. Δεν θα είναι για τα παιδιά μας, δεν θα είναι για την εργατική τάξη της χώρας μας και τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Θα είναι για το κεφάλαιο, θα είναι υποδομές κερδοφορίας του κεφαλαίου. Και αν θέλετε να το δείτε και από κοντά, πλησιάστε την περιοχή του Θριασίου Πεδίου, τις περιοχές του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας, του Μενιδίου, την περιοχή των Μεγάρων, της Μάντρας, για να δείτε τι κυκλοφορεί εκεί στους δρόμους και τι μπαινοβγαίνει στα μεγάλα εργοστάσια.
Θα δείτε λοιπόν να κυκλοφορούν τα φορτηγά κουβαλώντας LNG. Θα δείτε να κουβαλάνε σκουπίδια. Να υπάρχει τρομερή κίνηση λόγω των μεταφορών, των logistic. Και οι εργαζόμενοι να τρέχουν σαν τα ποντίκια να μπαινοβγαίνουν στις επιχειρήσεις, παλεύοντας για το μεροκάματο, αντικρίζοντας το θάνατο. Εκεί λοιπόν ζει, αναπτύσσεται και κερδίζει το κεφάλαιο. Έρχεστε σήμερα λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο να δημιουργήσετε όρους και προϋποθέσεις μεγαλύτερης κερδοφορίας τους. Εμείς ως ΚΚΕ σας λέμε να αποσύρετε εδώ και τώρα το νομοσχέδιο, τα φόπλακα που θέλετε να επιβάλλετε στις πλάτες των μικρών αυτοαποσχολουμένων. Εδώ και τώρα να υιοθετήσετε τις 12.000 αφορολόγητο συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, για τις οικογένειες των αυτοαποσχολουμένων. Να ψηφίσουμε όλοι μαζί το ακατάσχετο λογαριασμό των ελεύθερων επαγγελματιών, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και την ψήφιση ευνοϊκών ρυθμίσεων που μετά από περικοπές τόκων, προστήμων και φόρων θα μπορούν όσο αντέχουν σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημα που δηλώνουν να αποπληρώνουν στο κράτος. Το ΚΚΕ καλεί σε ξεσηκωμό τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μαζί με την εργατική τάξη της χώρας μας και τους μικρούς αγρότες της Υπαίθρου να χτίζουν καθημερινά το μέτωπο της σύγκρουσης, της ανατροπής, της αντεπίθεσης και της δημιουργίας των όρων και των προϋποθέσεων για να μπορέσει να ανατραπεί το πιο άδικο, το πιο απάνθρωπο σύστημα που γνωρίζει σήμερα η ανθρωπότητα, ο καπιταλισμός. Σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη το κόμμα μας θα βρεθεί μπροστά μέχρι την τελική νίκη και ανατροπή. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.